πίσω στο στούντιο της εκπομπής για να δώσουμε συνέχεια στο θέμα μας για την τέχνη κατά του σχολικού εκφοβισμού. Και συνεχίζουμε με δύο μαθητές, οι οποίοι και αυτοί μας έφεραν βραβεία στην χώρα μας από τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που έγινε για την τέχνη κατά του σχολικού εκφοβισμού. Να ξεκινήσω με το κορίτσι της παρέας, με την Ζωή Δήμου. Καλώς όρισε, Ζωή. Μαθήτρια της Β' Λυκείου στο 4ο Λύκειο Λαμίας. Πραγματικά νομίζω και για σένα ήταν έτσι μια ξεχωριστή εμπειρία και ένας τρόπος πολύ ωραίας έκφρασης αλλά και επικοινωνίας να ανταγωνιστείς και με μαθητές άλλων σχολείων του εξωτερικού που έχουν και διαφορετική κουλτούρα. Έτσι δεν είναι? Και αυτό ήταν μια πρόκληση νομίζω. Πώς πήρες την απόφαση να συμμετέχεις σε αυτό? Γενικά το ερέθισμα ήταν ο πατέρας μου, γιατί είναι στο χώρο και από εκείνον έμαθα κιόλας για το διαγωνισμό. Γενικότερα και από μικρή ηλικία μ' άρεσε έτσι, το σχέδιο, η τέχνη γενικότερα και η δημιουργική τρόπη να εκφράζω αυτά που νιώθω, που κυρίως είναι το σχέδιο και η ζωγραφική. Και δεν το σκέφτηκα και πολύ, δηλαδή ήταν και καλοκαίρι τότε, οπότε λέω κάθισα, πήρα ένα χαρτί. Να δούμε το σχέδιό σου, αν θες κράτησα τον μπροστά σου. Τι κάνει ένας σκητσογράφος, να το πω. Πρώτα κάνει ένα σενάριο στο μυαλό του, κάνει την ιστορία και μετά ξεκινάει να ζωγραφίζει. Γενικότερα δεν ξέρω ο καθένας πώς το βλέπει και ειδικότερα σε αυτή την ηλικία. Εγώ το είδα περισσότερο σαν διασκέδαση. Δηλαδή με το που άκουσα το θέμα μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν το προφανές, ας πούμε, ή ένα σενάριο και το αποτύπωσα με τη μία. Δηλαδή, δεν το πολύ σκέφτηκα, δεν το είδα σαν μια διαδικασία που θα έπρεπε να την τελειώσει σε δύο μέρες. Πόσο χρόνο σου πήρε? Μαζί με τις λεπτομέρειες που ήθελα να διορθώσω, δύο μέρες, μία μέρα. Η ιστορία ποια είναι, γιατί τώρα δεν μπορούμε να την διαβάσουμε. Τι λέει η ιστορία σου, για παράδειγμα? Υποτίθεται ότι είναι δύο χαρακτήρες, ο θήτης και το θύμα, που ο θήτης γενικότερα δείχνει έτσι μια επιθετικότητα. Ποιο είναι το πρόβλημά του, τι του δημιουργεί? Ασχολείται πολύ με το θύμα γενικότερα, όλο κάτι θα βρει να πει. Άρα δεν ασχολείται με τον ίδιο, ασχολείται με κάποιον άλλον. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Έτσι, μια μάσκα για το ενδιαφέρον που δείχνει για το θύμα. Αλλά συνέχεια βρίσκει κάτι να πει, κάτι αρνητικό. Μπορείς να μου το δώσεις για να το δείξω? Εννοείται. Ναι. Ασχολείται λοιπόν διαρκώς με τους άλλους. Αυτή είναι η δουλειά του, αυτό θέλει να κάνει στο μέλλον. Να ασχολείται με τους άλλους. Βέβαια κάποιος που ασχολείται και με τα χαρακτηριστικά θα μπορούσε να αναλύσει το κόμικ σου. Έχεις αποτυπώσει σκληρά χαρακτηριστικά στον θήτη. Μια απορία και ένα γιατί στο θύμα, γιατί ασχολείται μαζί μου, κάτι τέτοιο μου βγάζει. Πολύ ωραίο είναι και στα αγγλικά, γιατί είπαμε είναι και πανευρωπαϊκός ο διαγωνισμός. Πολύ ωραία. Ποιο βραβείο πήρες? Το δεύτερο στην Ελλάδα. Τέλεια. Λοιπόν, να πάμε και στον Βασίλη. Βασίλη Καρανίκα, μαθητή της Β' Λυκείου στο δεύτερο Λύκειο Λαμίας. Καλώς όρισες, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι όταν έρχονται στην εκπομπή οι παιδιά, μαθητές. Στα πρόσωπα των νεότερων ανθρώπων βλέπουμε αυτή την φρεσκάδα, την νεανική διάθεση. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσύ Βασίλη, για να δω λίγο το έργο σου. Ποιο βραβείο μας φέρνεις? Νομίζω το τρίτο. Το τρίτο? Νομίζω, ναι. Δεν έχει έρθει ακόμα, δεν έχει φτάσει. Λοιπόν, τρίτο βραβείο λοιπόν στην κατηγορία κόμικ, στο bullying, αν είναι αυτό το σύνθημά σου. Εσύ έχεις χρησιμοποιήσει χρώμα, θα έλεγα μία πιο ψηφιακή διάσταση. Το έκανα με γραφίδα στον υπολογιστή. Ναι. Ήθελα γενικά να κάνω έτσι κάτι πιο διαφορετικό. Και αποφάσισα να χρησιμοποιήσω διάφορες μορφές του εκφοβισμού και να τις αποτυπώσω στη ζωγραφιά μου. Έχεις δώσει μια άλλη πινέλια, μια άλλη νότα. Έχεις χρησιμοποιήσει και το χρώμα. Και νομίζω, δεν είναι και ο Άρης εδώ, μας ακούει όμως, από ό,τι παρακολουθώ και από την κόρη μου που ασχολείται με παιχνίδια στον υπολογιστή, ότι έχει ξαναγυρίσει λίγο η τάση να μην υπάρχουν πλέον χαρακτηριστικά ρεαλιστικά στα κόμικ.
Ναι, να βάζουμε ναι. για παράδειγμα τελίτσες για ματάκια, ναι. όχι κανονικά ματάκια, γραμμούλες για στοματάκι. Έχει, κάτι που ναι. γινόταν νομίζω τα παλιότερα χρόνια, όταν δεν είχε αναπτυχθεί και η τεχνολογία. Αλλά επιλέγουμε νομίζω να γυρίσουμε λίγο πίσω, να αλλοιώσουμε χαρακτηριστικά. Ναι, εγώ ήθελα δύο πράγματα να κάνω. Πρώτα, να μην βάλω καθόλου κανένα διάλογο μέσα στο κόμικ. Ήθελα να μιλήσει από μόνο του στους ανθρώπους. Και μετά ήθελα να συνδυάσω αυτές τις μορφές του bullying. Mm-hmm. Πείτε μου, βρε παιδιά, και να ξεκινήσω από τη ζωή. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί της ηλικίας σας, ή και μικρότερο και λίγο μεγαλύτερο, να αγριέψει τόσο πολύ και να θέλει να εκτονωθεί με βία, να τον ενοχλεί ο συμμαθητής του, που δεν του έχει κάνει και τίποτα, για παράδειγμα. Τι μπορεί να του δημιουργεί αυτή την επιθετικότητα? Εγώ, σαν ως μαθήτρια πρώτα, νιώθω ότι η πηγή της βίας, του σχολικού εκφοβισμού, είναι η άρνησή μας να αποδεχθούμε αυτό το διαφορετικό. Αυτό δηλαδή δεν το έχουμε ξεπεράσει σαν άνθρωποι. Θεωρώ, έχουμε τόσες εμπειρίες πλέον. Τα παιδιά ταξιδεύουν από βρέφη. Έχουν εμπειρίες, ανταλλάσσουν εικόνες, ξέρουν από πολύ μικρά τι είναι το διαφορετικό. Γιατί δεν το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα? Θεωρώ ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε τόσο φιλελεύθερη σκέψη. Δηλαδή, κάποιος που είχε διαφορετικές πεπιθήσεις φοβόταν να τις εκφράσει. Πλέον όμως αυτό, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουμε ανοίξει τους ορίζοντές μας, δεν φοβόμαστε πια να δείξουμε το διαφορετικό. Αυτό όμως προκαλεί και εντονότερες αντιδράσεις πια. Ναι, ερεθίζει περισσότερο τον άλλον, λες. Ναι, σίγουρα. Που προφανώς να μην θέλει να συμφωνήσει μαζί μας. Mm. Εσύ τι λες, Βασίλη, γιατί ένα παιδί να κρύβει ένα τόσο μίσος μέσα του? Μπορεί ίσως να ζηλεύει κάποια άλλα παιδιά. Εντάξει, και εγώ ζηλεύω την τσάντα της φίλης μου, αλλά δεν κάνω και έτσι. Ναι, είναι... Θέλω να σου πω ότι είναι κάτι παραπάνω από μία ζήλια, από μία μικροενόχληση. Μπορεί να είναι και πώς έχει μάθει κάποια πράγματα από το σπίτι και να μην τα έχει καταλάβει ίσως σωστά και να ξεσπά με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Ξέρεις τι άλλο μου κάνει εντύπωση? Ότι ένα παιδί που μπορεί ακόμη και στο σπίτι του να δέχεται τη βία από τους γονείς του, ενώ ξέρει πώς είναι να σε χτυπάνε, να σε κάνουν να πονάς, να σε κάνουν να τρομάζεις, γιατί το κάνει αυτό στον άλλον, ενώ ξέρει πώς είναι το συναίσθημα? Ναι. Πιστεύεις το κάνει εκδικητικά? Μπορεί. Θέλει να εκτονώσει το θυμό του, να πει όχι μόνο σε μένα? Δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω. Ναι, μπορεί να πιστεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι πρέπει και οι άλλοι να πάθουν ότι έπαθε και αυτός, κατά κάποιον τρόπο. Ναι, το σχολείο όμως κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι το πιο ασφαλές μέρος, ακόμη και το ασφαλέστερο από το σπίτι? Ναι, κάποιος πρέπει να θέλει να πάει στο σχολείο, να το αρέσει, να περνάει καλά και να επιστρέψει στο σπίτι χαρούμενος. Ναι. Φαντάσου ένα παιδί ζωή που δέχεται μικρή ή μεγάλη απειλή στο σχολείο, πώς θα πρέπει να πηγαίνει τόσους μήνες κάθε μέρα στο σχολείο και να γυρνάει στο σπίτι σαν να μην συμβαίνει και τίποτα? Δεν θα είναι ένα δύσκολο ξεκίνημα το πρωινό για αυτό το παιδί να πάει στο σχολείο? Θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο βασανιστήριο εισαγωγικά για ένα παιδί το οποίο δέχεται την βία στο σπίτι και πάει στο σχολείο, και αντιστοίχως δέχεται τη βία στο σχολείο και γυρνάει στο σπίτι του. Γιατί ειδικότερα βασικά στις μικρότερες ηλικίες, που τα παιδιά δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να εκφράζονται και τόσο πολύ, φοβούνται να εκφραστούν στους γονείς τους, στη δασκάλα τους, στους συμμαθητές τους, δεν ξέρουν πώς να εκφραστούν, δεν ξέρουν ότι είναι κάτι το βαρύ να δέχεσαι βία και στο σπίτι και στο σχολείο. Είστε 16? Ναι, 16. Όταν οι γονείς σας λένε, ξέρεις Βασίλη, ξέρεις ζωή, ό,τι και να σου συμβαίνει, θέλω να μου το πεις. Ακόμη και κάτι κακό να έχεις κάνει, ρε παιδί μου, μια ζημιά ή κάτι που δεν έπρεπε κανονικά να κάνεις, πες το μου και εγώ πραγματικά δεν θα σε μαλώσω, θέλω να σε βοηθήσω, αλλά θέλω να ξέρω την αλήθεια. Αυτός είναι ο κανόνας. Θέλω να μου λες την αλήθεια, ό,τι και να συμβεί. Εσείς θα πιστέψετε τους γονείς σας? Ναι. Θα το κάνετε, δηλαδή, ναι. Ακόμη και αν έχετε κάνει κάτι, ρε παιδί μου, κακό σε αυτή την ηλικία, τι θα μπορούσε να πείτε ένα ψέμα, τέλος πάντων, ναι. Ή να έχετε κάνει μια ζαβολιά στο σχολείο.
Θα το πείτε. Σίγουρα. Θα έχετε πιστεί ναι. ότι η μαμά σας και ο μπαμπάς σας σας λέει την αλήθεια. Αφού είναι οι γονείς μας, είμαστε κάθε μέρα μαζί τους. Θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα, πραγματικά. Δηλαδή, το μόνο που με παρηγορεί είναι αυτό. Τα παιδιά να έχουν το θάρρος να μιλάνε στους γονείς τους. Ναι, πιστεύω πως πρέπει. Uh-huh. Εσύ ζωή, θα το κάνεις. Εγώ θεωρώ ότι στα 16, στα 15, στα 16 και στα 17, γενικότερα στις πιο. Στις τελευταίες ηλικίες της, όταν είμαστε ανήλικοι τέλος πάντων, αυτό δεν γίνεται από μέρα σε μέρα. Δηλαδή πρέπει να έχεις αναπτύξει τέτοια εμπιστοσύνη με τους γονείς σου, που από μικρός να σου λέει «πες το μου και θα είμαι δίπλα σου», ας πούμε. Και να είναι και συνεπής όμως, ε. Ναι, ναι, όχι πες μου τη ζαβολιά έκανες, δεν θα σου πω τίποτα και όταν την αποκαλύψεις να γίνεται χαμός. Αυτό. Πρέπει να είναι και συνεπής λίγο στην υπόσχεση που θα δώσει. Ναι, να έχει, αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο γονέα και στο παιδί που πιστεύω ότι δεν είναι αυτονόητη. Τώρα μεταξύ μας, στις μαμάδες και στους μπαμπάδες λέμε όλα όσα αντέχουνε, όσα μπορούν να αντέξουν ή τα λέμε πραγματικά όλα. Εγώ δεν νομίζω ότι τα λέμε όλα. Ακόμη και, αν λέμε ότι... Ακόμη και αν λέμε ότι τα λέμε, δεν τα λέμε. Και είναι κάτι το υγιές αυτό. Δηλαδή... Έχουμε δικαίωμα να έχουμε και τα μυστικά μας, είναι η αλήθεια. Πόσο μόνο στην εφηβεία. Δηλαδή θα ήταν. Δεν τα λέμε και όλα και όλα. Ναι. Εννοώ να τα λέμε όλα όσα μας προβληματίζουν και μας δημιουργούν κάποιο θέμα στην καθημερινότητα. Αυτό δεν είμαστε σημαίνει. Υποχρεωμένοι να τους λέμε και όλα μας τα μυστικά. Νομίζω αυτό δεν θα ήταν και νορμάλ κάποιος να το κάνει. Αλλά αυτό που μας προβληματίζει, να το πούμε και στα παιδιά που χρειάζονται ενθάρρυνση, γιατί εδώ που τα συζητάμε όλα καλά είναι. Κάποια παιδιά όμως ζουν με ανησυχία, ζουν με προβληματισμό, ζουν δυστυχισμένα, γιατί ίσως κάποιος να τους απειλεί για κάποιο τους μυστικό. Άρα πρέπει να το πούνε, νομίζω, στους γονείς τους. Ναι, καλά θα ήταν. Και πού θα βρουν το κουράγιο, τι θα τους λέγατε. Η τέχνη νομίζω είναι μια αφορμή για να εκφραστούν. Και περνάει και πολύ ωραία μηνύματα. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορείς να πεις το πρόβλημά σου μέσα από μια ζωγραφιά σου. Σίγουρα. Και ας τον άλλο να καταλάβει, δηλαδή ναι. το λες με τρόπο. Ναι, τα χρώματα που χρησιμοποιείς, ο τρόπος. Εγώ εσένα πάντως σε βλέπω πάρα πολύ χαρούμενο άτομο. Ναι. από όσο μπορώ να το αναλύσω. Μπράβο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ θα σου έδινα βραβείο. Σε όλα τα παιδιά βασικά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κόμικ. Εντάξει, δεν έχω κάνει ποτέ σχέδιο, αλλά το έχω δοκιμάσει. Μ' αρέσει και εμένα, πρέπει να σας πω. Τι θα λέγατε στα παιδιά που κρύβουν θυμό μέσα τους, τι πρέπει να κάνουν, είστε συνομιλικοί τους. Ζωή, τι θα έλεγε σε κάποιον που είναι θυμωμένος, δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του και νομίζει ότι το πρόβλημά του είναι οι άλλοι. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να βρούμε πρώτα μέσα μας τη δύναμη για να μιλήσουμε, γιατί θεωρητικά, στη θεωρία βασικά, είναι εύκολο να μιλάς. Να λες ότι πρέπει να μιλάς, να ανοίγεσαι, αλλά κανένας μας, ειδικά οι κλειστοί χαρακτήρες, δεν μπορούν να εκφραστούν τόσο εύκολα και με τόση μεγάλη άνεση, ειδικά στους γονείς, που σε αυτή την ηλικία τους βλέπουν και σαν, δεν ξέρω, σαν τι, ο καθένας διαφορετικά, αλλά σίγουρα όχι σαν φίλους. Υπάρχει τους. Και ένα χάσμα. Ναι, σίγουρα. Οπότε θα έλεγα να ισορροπήσουμε κάποια πράγματα με τον εαυτό μας, να βρούμε τη δύναμη να μιλήσουμε, και να πιστέψουμε, γιατί χρειάζεται να το πιστέψουμε, ότι οι γονείς μας και η οικογένειά μας είναι αυτοί που μπορούν να μας δώσουν λύση περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι ίσως οι μοναδικοί που μπορούν να μας δώσουν λύση σε αυτήν την ηλικία και σε κάθε ηλικία, πιστεύω. Mm. Όλη τη μαμά και τον μπαμπά να ζητάμε. Αλλά πραγματικά είναι πολύ κακό κάποιος να σου σε πείσει ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας, ότι είσαι ανυπεράσπιστος. Νομίζω πως εκεί. Είναι η μεγαλύτερη παγίδα, να σε πείσει κάποιος ότι είσαι μόνος σου, ότι κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Εκεί πατάει, νομίζω, αυτός που θέλει να σου κάνει κακό. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αλλά αν σκεφτούμε ότι έχουμε ανθρώπους γύρω μας, γιατί η οικογένειά μας σίγουρα είναι, αποτελεί ένα στήριγμα. Το σημείο αναφοράς μας, ναι. Εκεί επιστρέφουμε. Σίγουρα, που θα μας βοηθήσουν μόνο και μόνο από ανιδιοτελή συναισθήματα, από αυθεντική αγάπη, mm-hmm. χωρίς ας πούμε σκοπιμότητες ή οτιδήποτε τέτοιο. Άλλα συμφέροντα. Και η οικογένεια να μην υπάρχει για διάφορους λόγους. Υπάρχουν και παιδιά που δυστυχώς έχουν χάσει τους γονείς τους ή έναν από τους δύο. Υπάρχει ο κατάλληλος εκπαιδευτικός στο σχολείο που μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την κατάσταση. Και νομίζω τα παιδιά καταλαβαίνουν με το πρώτο ποιος είναι ο αγαπημένος τους εκπαιδευτικός και μπορούν να τον εμπιστευθούν. Έτσι ναι. δεν είναι, Βασίλη? Ναι.
από τον τρόπο που θα μιλήσει, από τις πράξεις, νομίζω καταλαβαίνουν και έχουν και μία δυναμία προς αυτόν. Mm-hmm. Και έτσι να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή για τα παιδιά που μας ακούνε και ίσως να τους προβληματίζουν κάποια πράγματα, ότι κανένας δεν μπορεί να τους απειλήσει, ίσως μπορεί να τους τρομάξει, αλλά μόνος του μπορεί να τα καταφέρει αποκαλύπτοντας το πρόβλημα. Η μεγαλύτερη τιμωρία είναι να αποκαλύψει αυτόν που τον τρομάζει. Σωστά. Για τον θήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πάρα πολύ που είχα μαθητή σήμερα στην εκπομπή μου. Να έρθετε και με άλλα βραβεία. Και χωρίς βραβεία, δεν πειράζει. Δεν το παν. Καλή συνέχεια λοιπόν. Καλή συνέχεια και σε εσάς, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.